τέτοια θέματα, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Μαζί μας είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς. Κύριε Αργυριάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι διατάξεις του νόμου, όπως για παράδειγμα το άρθρο 99 ή ο νόμος Δένδια, μπορούν να αποτελέσουν μια επιλογή επιβίωσης για μια επιχείρηση και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν. Καταρχήν, να διαχωρίσουμε το εξής. Η άλλο πτώχευση, άλλο προπτωχευτική διαδικασία, άλλο οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την οργανωμένη πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να διασωθεί. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, ειδικότερες εκφάνσεις είναι αυτά που ακούτε σήμερα, άρθρα 99, άρθρο 106, νόμος Δένδια, οι οποίες, για να έρθω αμέσως στο ερώτημά σας, λένε τι. Ότι μια εταιρεία, προκειμένου να κλείσει, για να μην κλείσει, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε μια συμφωνία με τους πιστωτές της. Μια εθελοντική συμφωνία, η οποία αν πετύχει τα απαιτούμενα ποσοστά από τον νόμο, 60% στη μια περίπτωση, 50% στην περίπτωση του νόμου Δένδια, θα έχει τη δυνατότητα να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία από το δικαστήριο και να ισχύει εναντί πάντων. Ποια θα είναι αυτή η συμφωνία? Αυτό έχει σημασία. Μια συμφωνία μπορεί να δίνει χρόνο στη ρύθμιση αποπληρωμής μιας οφειλής. Μια συμφωνία μπορεί να είναι ότι μετοχοποιούνται οφειλές. Οι πιστωτές γίνονται μέτοχοι στην εταιρεία για να διασωθεί η εταιρεία. Μια άλλη συμφωνία θα μπορούσε να είναι να δοθούν ακίνητα της εταιρείας έναντι χρέους, εθελοντική παράδοση ακινήτων έναντι χρέους, για να μπορέσει μετά το υπόλοιπο κομμάτι της επιχείρησης να συνεχίζει να υπάρχει και να δραστηριοποιείται. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Για να αποφύγουμε αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κόρον σε όλη την Ελλάδα, αλλά επιτρέψτε να πω και στην Κρήτη, να έχουμε εταιρείες ζόμπι. Νεκροζώντανες εταιρείες, εταιρείες στις οποίες στην ουσία δεν υπάρχει καμιά επιχειρηματική λειτουργία, υπάρχει ένα αδρανές, ανεργό στην ουσία αφημί. Έχει αφήσει μια μεγάλη τόγκα, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη της αγοράς. Έχει αφήσει μεγάλα χρέη στην αγορά και δεν κάνει καμιά προσπάθεια να τα αποπληρώσει. Αντίθετη, εντελώς διαφορετική είναι η διαδικασία των άρθρων που αναφέρατε. Παλιότερα ήταν το άρθρο 44, το άρθρο 46, σήμερα λένε 99. Τι θέλει αυτό? Να δώσει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία που μπορεί, που έχει, αν θέλετε, το νου, τη γνώση και το αισθητήριο, να δει λίγο μπροστά, να κάνει μια τέτοια συμφωνία για να διασωθεί. Γιατί λέω αισθητήριο? Γιατί το 99 είναι για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν έρθει πρωτίστως σε πάυση πληρωμών. Δεν έχουν φτάσει στο φάσμα της χρεοκοπίας. Μπορεί μια εταιρεία σήμερα η οποία λειτουργεί κανονικότατα, διαβλέποντας ότι. Μπορεί και μέσω αυτού να τη γλιτώσουν τη χρεοκοπία. Σαφώς. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός. Διαβλέποντας, αν θέλετε, ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχει πτώση τζίρου και αύξηση υποχρεώσεων, να έρθει σε μια συμφωνία ούτως ώστε να ανατρέψει το μοιραίο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και αυτό είναι πρωτίστως ευθύνη του ίδιου του επιχειρηματία, δεν χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία που του έδωσε η οργανωμένη πολιτεία. Όταν έρχεται η ώρα να κάνει μια διαδικασία εξυγίανσης, γι' αυτό ο νόμος τη λέει εξυγίανση και δεν τη λέει πτώχευση, όπως είναι το άρθρο 99 ή ο νόμος Δένδια, λέει ότι είμαι μια χαρά, όλα είναι τέλεια. Και όταν πλέον η εταιρεία είναι κλινικά νεκρή, έχει πτωχεύσει, λέει πρέπει να επαφθώ στη διαδικασία του άρθρου 99. Τότε είναι πολύ αργά. Επιτρέψτε να σας πω δύο παραδείγματα. Επειδή αυτοί οι θεσμοί δεν είναι ελληνικοί θεσμοί, ο ελληνικός νόμος αντιγράφει τον αμερικάνικο. Το περιλάλλει το Chapter 11. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει από το 19ο αιώνα και η θεσμική του μορφή πήρε το 1938. Στην Αγγλία ήταν η πρώτη χώρα η οποία είχε αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο από το 1870. Προσέξτε, από το 1870. Στην Ελλάδα αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω, μετά την κρίση, το κράκ του 1928-29, η Ford, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία, έκανε χρήση αντίστοιχων διατάξεων και σήμερα υπάρχει. Σε μη εμπόρους, φυσικά πρόσωπα, ο σημερινός πλανητάρχης, ο Ομπάμα, έκανε αντίστοιχη διαδικασία με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που πριν λέγατε στο ρεπορτάζ, το έγκυρο ρεπορτάζ που αναφέρατε. Και ο άνθρωπος είχε κατέβει την πρώτη φορά σε εκλογές, μόνο ότι ήταν ένας γνωστός δικηγόρος, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στο κόστος και στο χρέος της εκλογικής διαδικασίας. Η πρώτη είχε αποτύχει και μετά από μερικά χρόνια, όχι μόνο ρύθμισε το χρέος του, όχι μόνο το αποπλήρωσε, έγινε και πλανητάρχης. Πάντως, κύριε Αργυριάδη, ο νόμος αυτός έχει οριζόντια διάρθρωση. Περιλαμβάνει δηλαδή καθολικά χαρακτηριστικά που να αντιστοιχούν στη συγκυρία της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια? Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Όταν κάθε νόμος είναι ένα εργαλείο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για εξατομικευμένη προσέγγιση ενός προβλήματος. Όταν ο νομοθέτης έρχεται και φτιάχνει ένα νομικό πλαίσιο, δεν το φτιάχνει για όλες τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ότι ταυτόχρονα θα έχουν το ίδιο πρόβλημα.
Αυτοί οι νόμοι είναι για επιχειρήσεις που ξαφνικά εμφανίζουν ένα εμπορικό ατύχημα, μια λάθος επιχειρηματική κίνηση, μια λάθος πρόβλεψη. Όταν έχουμε καθολικά χαρακτηριστικά όπως έχουμε σήμερα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, αυτοί οι νόμοι προφανώς δεν αρκούν. Χρειάζονται οριζόντιες πολιτικές, οριζόντιες διαρθρώσεις. Και τι εννοώ? Για παράδειγμα, θα μπορούσε ανακλάδους να έβγαινε η πολιτεία και να έλεγε: κλάδος αυτοκινήτου, ρυθμίζονται τα χρέη με αυτόν τον τρόπο. Κλάδος στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, ρυθμίζονται με αυτόν τον τρόπο. Κλάδος στην εκπαίδευση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολεία υπερχρεωμένα, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια. Ρυθμίζονται με αυτόν τον τρόπο. Βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Αντί να κάνει αυτό, έχει αφήσει στην τύχη του και σε εργαλεία τα οποία όταν ψηφίστηκαν έχοντας άλλα μεγέθη στο μυαλό του νομοθέτη και πολύ διαφορετικά ο οικονομικό περιβάλλον. Μια χώρα η οποία θεωρητικά ήκμαζε το 2007, τότε είναι οι διαδικασίες που ψηφίστηκαν τελευταία φορά και μια τροποποίηση είχαν το 2011, και είναι εντελώς διαφορετικό το οικονομικό περιβάλλον το 2016, που δυστυχώς αποκτά μαζικά χαρακτηριστικά, ασφικτικά χαρακτηριστικά, μη δίνοντας διέξοδο και δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση να συνεχίσει να παραμένει υγιής. Τώρα, επειδή ο νόμος αυτός που μας περιγράφεται είναι και εξαιρετικά τεχνοκρατικός, αντίστοιχα εξειδικευμένα όργανα και δικαστές στην Ελλάδα υπάρχουν? Σωστή παρατήρησή σας. Δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν οργανωμένα εμποροδικεία, δηλαδή είναι δικαστές οι οποίοι έχουν πλήρη γνώση οικονομικών, έχουν γνώση οικονομικών εργαλείων, νέων μορφών συμβάσεων, τι είναι το leasing, τι είναι το sell-in's back, τι είναι το factoring, τι είναι το reverse factoring και οτιδήποτε άλλο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ένας δικαστής καλείται να ξέρει τα πάντα. Από μια σύνθετη ποινική υπόθεση μέχρι μια εμπραγμάτου δικαίου, μέχρι και ένα σύνθετο ζήτημα όπως είναι αυτή τη στιγμή αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αναδιαρθρώνονται με ένα πακέτο ενεργειών. Γίνεται ταυτόχρονα μετοχοποίηση, ρύθμιση χρέους, απόσχεση κλάδου, όλα αυτά ταυτόχρονα σε ένα πλαίσιο διάσωσης επιχείρησης. Φανταστείτε τώρα ένα δικαστή ο οποίος με αυτές τις έννοιες δεν είχε καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία, γιατί δεν τα διδάχτηκε καν στο πανεπιστήμιο, δεν είχε εξιστρά, αν θέλετε, ειδίκευση και μετεκπαίδευση, να πρέπει αυτά να τα αποτυπώσει σε μια κόλλα χαρτί, σε μια δικαστική απόφαση. Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα, αν θέλετε, υπάρχει και στο δικό μας χώρο, το χώρο των δικηγόρων. Δεν είναι όλοι έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση να υποστηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Γι' αυτό ο νομοθέτης δημιουργεί πλέον και ειδικό θεσμό, το Σύμβουλο Αφαιρεγγιότητας. Όλα αυτά τα οποία λέμε πλέον και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα εντάσσονται σε ένα άλλο δίκαιο. Δεν είναι πτωχευτικό δίκαιο, είναι το δίκαιο της αφαιρεγγιότητας. Είναι ένα δίκαιο το οποίο προσπαθεί μια επιχείρηση που μπορεί, ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί κάποια στιγμή να καταστεί αφαιρέγγιο, να ξαναγυρίσει σε καθεστώς αφαιρεγγιότητας, ώστε να αποπληρώνει τα χρέη του. Και να πω και κάτι που είπε πολύ σωστά πριν η παρουσιάστριά σας. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι για μεμονωμένες επιχειρήσεις, για μεγάλες κατά ανάγκη, ότι πρέπει να είναι μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. Το παρακολουθώ σε κάποια μέσα ενημέρωση, λένε ότι μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των ευεργετικών διατάξεων. Όχι, μπορεί να είναι μια προσωπική εταιρεία, μια ατομική επιχείρηση, μπορεί να είναι και μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. Σαφέστατα θέλει όμως οργανωμένη δουλειά. Θέλει να υπάρξει ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο, μια σωστή διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, τράπεζες, οποιοσδήποτε άλλους, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια συμφωνία η οποία θα πετύχει. Όχι μόνο με τη δικαστική επικύρωσή της, θα μπορέσει να πετύχει στην πράξη. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν δικηγόροι και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον Φραγκίσκο τον Λαμπρινό, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση αυτών των ζητημάτων και μπορούμε να συνεργαστούμε ούτως ώστε να σώσουμε επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Τελικά, ο πτωχευτικός κώδικας είναι ένας ενδυνάμει μηχανισμός σωτηρίας ή τίτλοι τέλους για μια επιχείρηση? Κάθε διάταξη έχει το αποτέλεσμα ανάλογα το πώς θα το χρησιμοποιήσει και πώς θα το προσεγγίσει αυτός που θα την επικαλεστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η μήνυση είναι ένα δικαίωμα του πολίτη για να προστατευτεί ζητώντας την ποινική καταστολή. Υπήρξε κατάχρηση μηνύσεων πλιστάκι στο παρελθόν με βομβαρδισμό και απασχόληση των δικαστηρίων χωρίς λόγο. Το ίδιο είναι και οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Εάν δεν θέλουμε όλες αυτές τις διατάξεις του δικαίου της αφαιρεγγιότητας να τις χρησιμοποιήσουμε εποφελία προσώπων και εταιριών, εποφελία εννοώ της ολότητας, όχι μεμονωμένων περιπτώσεων, σαφέστατα δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Γι' αυτό απαιτείται γνώση, εξειδίκευση, σωστός σχεδιασμός και κατάρτιση και σωστή ενημέρωση. Σας είπα, δυστυχώς υπάρχει μια παραπληροφόρηση και αυτές οι διατάξεις μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ. Και αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να γίνεται είναι να προτιμούν με συνδρομή και σπουδή, αν θέλετε, και συμβουλή λογιστών ή τρίτων, να προτιμούν ατομικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα να παραμένουν αδρανοί, να παρατάνε δηλαδή το σκάφος, να το εγκαταλείπουν τη στιγμή της θαλασσοταραχής
να εξαφανίζονται, να στουρθοκαμιλίζουν, να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και να αφήνουν το πρόβλημα να γιγαντώνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Στο νέο πτωχευτικό κώδικα, με διάταξη που ισχύει από 1η Απριλίου του 2016, δηλαδή θα ισχύει πλέον σε 1,5 μήνα από σήμερα, δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα εμπόρους, ομόρυθμους, εταίρους, ατομικές επιχειρήσεις, 3 χρόνια μετά την πτώχευσή τους να πάνε σε ολική διαγραφή χρέους. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Ένας σήμερα που χρωστάει και έχει εξαφανιστεί και τον κυνηγάνε και απλά δεν ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη εμπορία, ασκεί παρασιτικές μορφές επαγγέλματος, θα συνεχίζει να είναι υπόχρεος για αυτά τα χρέη για μια ζωή, για 20 χρόνια. Υπάρχουν διατάξεις που του δίνουν τη δυνατότητα να πάει σε ολική διαγραφή όλων των χρεών του μέσα σε 3 χρόνια. Αυτά γιατί τα κάνει η οργανωμένη πολιτεία? Γιατί είχε να σταθμίσει 2 κινδύνους. Να έχει έναν πολίτη που 20 χρόνια θα ζει κυνηγημένος από τις πιστωτίες του και χωρίς να έχει πλέον περιουσία, γιατί ούτε ένα του πάνω θα το έχουν πάρει, αλλά να μην μπορεί ποτέ να επανακάμψει, να μπει στην κυρίαρχη οικονομική ζωή, να μην αποταμιεύσει, να μην δημιουργήσει, να μην συνεισφέρει στο εθνικό πλούτο, ή να του δώσει τη δυνατότητα, αφού πλέον η περιουσία του έχει περιέλθει στους πιστωτές, μετά από 3 χρόνια να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ένα restart, να πάει μπροστά τη δική του ζωή, να ξαναγίνει ενεργός και παραγωγικός στην οργανωμένη κοινωνία. Είναι ευτυχής και ευεργετικές αυτές οι διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν. Καλό είναι να τις γνωρίζει ο κόσμος, να τις χρησιμοποιεί. Γιατί το πραγματικό γεγονός του έχω, δεν έχω λεφτά, δεν αλλάζει από τον νόμο. Ο νόμος έρχεται να ρυθμίσει το πραγματικό γεγονός. Έρχεται να ρυθμίσει την κοινωνική σχέση. Δεν την αλλάζει από μόνος του. Κάτι ακόμη, γιατί μετά θέλω να κουβεντιάσουμε και για τον νόμο Κατσέλη. Υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη που λέει ότι αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται είναι σύνθετη, δεδαλώδης και χρονοβόρα. Είναι έτσι? Είναι σύνθετη, με την έννοια ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι πήγα μια βόλτα στα δικαστήρια, δεν είναι μόνο ο δικαστής, είναι ο δικηγόρος, είναι ο δικαστής, είναι ο λογιστής, είναι οι ορκωτοί ελεγκτές στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών, είναι οι εξειδικευμένοι μελετές οι οποίοι πρέπει να φτιάξουν τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια εξυγίανσης. Όσο μεγαλύτερη εταιρεία, όσο μεγαλύτερες υποχρεώσεις, τόσο πιο σύνθετα αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι μια σπαζοκεφαλιά. Πολυδέδαλο νομικό καθεστώς, το οποίο πρέπει στη δεδομένη χρονική στιγμή να χρησιμοποιηθεί, να ελεγχθεί, να, όσο το δυνατόν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εποφελία της συμφωνίας, φορολογικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά σας το ξαναλέω, όταν υπάρχει εξειδικευμένη συμβουλή, το αποτέλεσμα συνήθως είναι θετικό. Και αυτό που μας αρέσει, μας ενδιαφέρει και τουλάχιστον προσωπικά χαίρομαι όταν βλέπω επιχειρήσεις χρόνια μετά τη διαδικασία εξυγίανσης και τη διαδικασία υπαγωγής αυτούς τους νόμους να είναι βιώσιμες, να έχουν διπλασιάσει τζίρους, να διατηρούν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή 150 και 200 εργαζόμενους. Υπάρχουν σε αυτές τις διαδικασίες και σήμερα υπάρχουν και έχουν διπλασιάσει τον τζίρο τους και στην Κρήτη. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κύριε Αργυριάδη, ένα τελευταίο σχόλιο για το νόμο Κατσέλη, για να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είναι ευτυχής η παρουσία μου σήμερα εδώ πέρα και φιλόξενο το περιβάλλον σας, δεν θέλω να το καταχραστώ. Ο νόμος Κατσέλη δίνει αυτή τη στιγμή ένα αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας στα νοικοκυριά, στους μη εμπόρους. Δυστυχώς, επειδή και εκεί έχουμε τα μαζικά χαρακτηριστικά που σας έλεγα πριν, που έχουμε για τις επιχειρήσεις, αντί να επιλεγεί μια οριζόντια διάρθρωση που να λέει ότι τα νοικοκυριά ανάλογα με αυτό το εισόδημα θα κληθούν να αποπληρώσουν αυτό, πέταξε τον μπαλάκι, αν θέλετε, η οργανωμένη πολιτεία στους δικαστές να αποφασίσουν τι θα πληρώσει, πότε και πώς. Και έχουμε όλα τα αρνητικά φαινόμενα τα οποία βλέπετε: να καθυστερούν τράπεζες να δώσουν βεβαιώσεις, να επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά, αν θέλετε, σε σύγκριση με το πρόβλημα το οποίο δημιουργούν και δεν φαίνεται να τις συνετίζουν. Είναι μια διαδικασία όμως η οποία πρέπει να στηριχθεί, να εξελιχθεί. Παράλληλα, κατά τη γνώμη μου, το ξαναλέω, επειδή ζούμε μοναδικές στιγμές σε αυτή τη χώρα, δεν τις έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, χρειάζονται και παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι είτε στον χώρο του επιχειρήν κλαδικές, είτε σε επίπεδο νοικοκυριών πιο εξατομικευμένες, αλλά πάλι με συλλογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ίσως κανένα κατηγορία επαγγέλματος, ηλικία, δανειολήπτη κτλ., ούτως ώστε να λειτουργήσουμε πιο αυτοματοποιημένα. Ο νόμος Κατσέλη, αν κάπου χάνει, χάνει από την πρακτική του εφαρμογή. Όταν γεμίζουν τα πινάκια υποθέσεων και δεν έχουμε δικασίμους το 2025 και το 2026, αντιλαμβάνεστε ότι πρακτικό όφελος αυτόν τον πολίτη να τον επαναφέρω στην οικονομική ζωή, δεν πετυχαίνω αυτό το στόχο. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτών των διαδικασιών. Να ξεμπερδέψει με τα χρέη του, να κάνει μια νέα αρχή, να αποπληρώσει αυτό που δύναται να αποπληρώσει και να ξεκινήσει εντασσόμενος ξανά σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον. Οι διατάξεις αυτές, επειδή πάντοτε είχαν στο μυαλό τους πίσω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένο αριθμό υποθέσεων και όχι τη μαζικότητα την οποία έχουν σήμερα, στην πράξη αποτυχάνουν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ευελπιστώ στην πορεία να υπάρχουν πιο συλλογικές παρεμβάσεις για να έχουμε, αν θέλετε, πιο ευέλικτα και πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Μάλιστα, κύριε Αργυριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.